απλό είναι το ζήτημα. Και πάμε τώρα, μια και μιλάμε για εξουσιαστές, αγαπητέ μου Λεωνίδα. Κυβερνήτες, πώς να το πω, εξουσία. Πάμε τώρα να δούμε τους εξουσιαστές του τραπεζικού συστήματος. Τους Ριχάρδους, ο Ριχάρδων δηλαδή. Ναι. Έτσι για να ξηγιόμαστε, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Μιλάμε και φωνάζουμε τόσα χρόνια και γράφουμε και διεκδικούμε και στα δικαστήρια και παντού για όλους τους παράνομους και καταχρηστικούς όρους που έχουν όλες ανεξαιρέτως οι δανειακές συμβάσεις. Δεν υπάρχει μία σύμβαση, είτε είναι δάνειο είτε είναι πιστωτική κάρτα, που να μην είναι γεμάτη παράνομους και καταχρηστικούς όρους που πέφτουν στα δικαστήρια. Ψάχνοντας λοιπόν τόσο καιρό, επειδή πραγματικά η υπέρβαση είναι το μεγαλύτερο τραπεζικό εργαστήριο που υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι πραγματικά εργαστήριο υψηλής τραπεζικής η υπέρβαση. Μέσα λοιπόν σε όλα, μετά από 5 ολόκληρα χρόνια, έπεσε στα χέρια μας και μια δανειακή σύμβαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Προσέξτε τώρα. Μα θα μου πεις, δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος δάνεια? Όχι. Δεν δίνει δάνεια η Τράπεζα της Ελλάδος, διότι ο ρόλος της δεν είναι αυτός, πλην μιας εξαιρέσεως. Η Τράπεζα της Ελλάδος δίνει δάνεια μόνο στους υπαλλήλους της. Εμείς λοιπόν που ψαχνόμαστε και κάποια πράγματα μας κινούν αμέσως στην περιέργεια, λέμε με τον Λεωνίδα, γιατί μας την έφερε δανειολήπτης μας τη σύμβαση στο γραφείο, γιατί έχουμε και υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος δανειολήπτες, αυτό έχουμε πει, και τραπεζικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, έτσι για να καταλαβαίνετε ποιοι εμπιστεύονται την υπέρβαση. Οι υπάλληλοι του τραπεζικού συστήματος την υπέρβαση εμπιστεύονται για τα δάνεια τους. Ήρθε λοιπόν αυτός ο υπάλληλος της Τράπεζας της Ελλάδος και μας έφερε τη σύμβασή του και μας λέει: δεν κοιτάτε και τη δικιά μου τη σύμβαση, γιατί τέτοιες συμβάσεις η Τράπεζα της Ελλάδος έχει με πάρα πολλούς υπαλλήλους που έχουν πάρει δάνειο. Να μας πείτε αν είναι και οι δικές μας συμβάσεις παράνομες και καταχρηστικές. Και τι ανακαλύψαμε, Λεωνίδα, διαβάζοντας αυτή τη σύμβαση? Κομψοτέχνημα. 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 Μνημείο νομιμότητας. Μνημείο νομιμότητας. Μνημείο νομιμότητας. Όπως θα προσέξτε. Έπρεπε να είναι η κάθε μία σύμβαση. Βάλτε μας λίγο σκηνοθέτης να τη δούμε τη σύμβαση. Έτσι, για να μην λένε κάποιοι τα λέτε μόνο. Να τη σύμβαση την έχουμε. Αυτή είναι η σύμβαση, την έχουμε ολόκληρη. Εδώ είναι η πρώτη σελίδα της σύμβασης, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Ευχαριστούμε. Δεν υπάρχει ούτε μία καταχρηστικότητα, ούτε μία. Τι να πω. Υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Είναι άψογη. Κάτσε τώρα να πούμε τι δεν υπάρχει. Ναι. Στη σύμβαση λοιπόν της Τράπεζας της Ελλάδος προς τους υπαλλήλους της, ναι, καταρχήν, δεν υπάρχει εισφορά του νόμου 128-1995. Κάνω λάθος, Λεωνίδα? Όχι. Μπράβο. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένα Βατικανό εντός της ελληνικής επικράτειας που λειτουργεί σε καθεστώς offshore. Δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος, δεν πληρώνει έμφυα για τα ακίνητά της, δεν χρεώνει τις συμβάσεις της ούτε με εισφορά του νόμου 128 του 1975. Αν και ο νόμος ορίζει το αντίθετο. Αυτοί που όλες οι άλλες τράπεζες χρεώνουν, που σας την τοκίζουν, την ανατοκίζουν και την κεφαλαιοποιούν και σας τραβάνε τις οφειλές στα ύψη, δεν υπάρχει εισφορά του νόμου 128 στην Τράπεζα της Ελλάδος. Ο υπολογισμός των ημερών, Λεωνίδα μου, σε τι βάση είναι? 365-366. 365 και 366 μέρες έχουν φροντίσει στην Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε, ακόμη και για τα δίσεκτα έτη, να είναι συνεπείς. Υπολογισμός 366. Εφαρμόζεται το ΣΕΜΠΕ και πες τώρα, Λεωνίδα, στους τηλεθεατές, το πιο κουφό, με τι επιτόκιο είναι αυτή η σύμβαση, αγαπητέ μου Λεωνίδα? 1%. 1%. 1% αγαπητοί μας φίλοι, την εποχή που όλοι εσείς πανηγυρίζατε όταν παίρνατε στεγαστικά δάνεια με 4, 4,5 και 5% επιτόκιο, η Τράπεζα της Ελλάδος για τους δικούς της υπαλλήλους 1% επιτόκιο, χωρίς παράνομους και καταχρηστικούς όρους ή συμβάσεις, και εμείς ρωτάμε, αυτό το μνημείο της νομιμότητας που συναντήσαμε στις δανειακές συμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος, η Τράπεζα της Ελλάδος που εποπτεύει όλες τις υπόλοιπες τράπεζες, γιατί δεν φροντίζει και δεν φρόντιζε όλα αυτά τα χρόνια να δώσει το υπόδειγμα της δικής της δανειακής σύμβασης στους Ριχάρδους των άλλων τραπεζών, ούτως ώστε όλες οι δανειακές συμβάσεις όλων των δανειοληπτών όλης της Ελλάδας να ήταν νόμιμες, όπως είναι νομιμότατες οι συμβάσεις των δανειοληπτών της Τράπεζας της Ελλάδος, δηλαδή των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος. Ονόν νοήτο, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάστημα.